Όπω με ειδοποίησαν φίλοι του καναλιού κατά τη διάρκεια τη ζωντανή μετάδοση που κάναμε για πάνω από μία μισή ώρα, τελείωσε πριν από λίγο. Είχαμε του διαξηφισμού του Πρωθυπουργού με την Ολλανδή δημοσιογράφο, η οποία κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό τη Ελλάδο για δίθεν παράνομε επαναπροωθήσει και τον Ολλανδό ηγέτη για άρνηση φιλοξενία εκείνων που ζητούν άσυλο. Μάλιστα η δημοσιογράφος η Ολλανδέζα είπε. Κύριε Μητσοτάκη, πότε επιτέλου θα σταματήσετε να ψεύδεστε για τι επαναπροωθήσεις, να ψεύδεστε για του πρόσφυγε στην Ελλάδα. Παρακαλώ, μην προσβάλλετε την νοημοσύνη τη δική μου και όλων των δημοσιογράφων του κόσμου, γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ αποδείξει. Και εσείς συνεχίζετε να το αρνείτε και να λέτε ψέματα. Αυτό είναι κατάχρηση ναρκισισμού. Γιατί δεν είστε ειλικρινεί, γιατί δεν λέτε οι Βρυξέλλε μα άφησαν μόνου μα περιμέναμε 6 χρόνια και δεν έγινε τίποτα και τώρα κάνω παράνομα σκληρά και βάρβαρες επαναπροωθήσεις. Η ίδια δημοσιογράφος μίλησε και στο Μαρκ Ρούτε, τον ρώτησε για το ποιες θα πρέπει να είναι οι κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν σε Ελλάδα και Ολλανδία, η οποία όπως είπε είναι συνυπεύθυνη για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρόσθεσε πως πολλοί δήμοι στην Ολλανδία θέλουν να φιλοξενήσουν πρόσφυγες και η κυβέρνηση το αρνείται. Απάντησε ο Μητσοτάκης Γνωρίζω ότι στη χώρα σας μπορείτε να κάνετε ευθέως ερωτήσεις, δεν σας επιτρέπω να προσβάλλετε εμένα ή τον ελληνικό λαό σε αυτό το κτίριο, άστραψε και βρόντιξε ο Πρωθυπουργό. Δεν θέλω να με κατηγορείτε με εκφράσεις και κατηγορίες που δεν υποστηρίζονται από στοιχεία όσον αφορά το προσφυγικό. Εμείς έχουμε σώσει χιλιάδες, 200 άνθρωποι κινδύνεψαν να, να πνιγούν νότια της Κρήτης και κάθε μέρα σώζουμε ζωές ενώ την ίδια στιγμή εμποδίζουμε τι ροέ από την Τουρκία και καλούμε το λιμενικό του να του επιστρέψουν. Γι' αυτό, αντί να ρίχνετε την ευθύνη στην Ελλάδα, θα έπρεπε να κατηγορείτε εκείνου που εκμεταλλεύονται ανθρώπου. Έχουμε μια πολύ σκληρή αλλά πολύ δίκαιη πολιτική στο μεταναστευτικό. 50.000 άνθρωποι έχουν έρθει στην Ελλάδα, εκ των οποίων 10.000 Αυγανοί που έχουν λάβει άσυλο. Έχετε πάει ποτέ στη Σάμο, δεν έχετε πάει, δεν θα έρχεστε σε αυτό το κτίριο να με προσβάλλετε, αν πάμε στη Σάμο θα βρείτε μια πολύ καλή δομή με συνθήκες υγιεινής, παιδότουπους και δεν έχει καμία σχέση με το τι είχαμε στο παρελθόν. Δεν επιτρέπω σε κανένα να κουνάει το δάχτυλο σε αυτή την κυβέρνηση και να κατηγορεί και εμένα. Άστραψε και βρόντιξε ο Μητσοτάκης, επιτέλους κάποιος υπερασπίζεται την τιμή της Ελλάδος όπως πρέπει.